Αγαπητοί και προσφυλείς μου τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, νέοι και νέες, η εκπομπή της Ορθόδοξης Παράδοσης συνεχίζει τον αγώνα της μέσα στην ερημιά της τηλεόρασης. Δυστυχώς, από έρευνα που έγινε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διεπιστώθηκε, ακούστε το, καταλάβετε το, συνειδητοποιήστε το, ότι η Ελλάδα μας είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο στη διαφθορά από απόψεως τηλεοπτικής, ηθικής και πολιτικής. Δυστυχώς, τα διάφορα τηλεοπτικά παιχνίδια, τα σκουπιδοθεάματα σήμερα, συνεχίζουν να καταρακώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, να ευτελίζουν τα αισθήματα, να υποδουλώνουν τις συνειδήσεις των νέων μας, να ξεπουλούν ψυχές, ιδανικά, ιδέες, στόχους και οραματισμούς. Η αλήθεια είναι πικρή, ότι η νέα τάξη πραγμάτων και ξεχαρβαλωμάτων με την παγκοσμιοποίηση που τεχνουργείται σε μια χωάνη να αφανιστούν ήθη, έθιμα και παραδόσεις, θέλει να μας μετατρέψει σε ένα ζαλισμένο κοπάδι. Η εκκοσμίκευση προσπαθεί να μας αποπροσανατολίσει εθνικά, χριστιανικά, ορθόδοξα και πατριωτικά. Θέλουν να οργανώσουν δυστυχώς ένα κράτος άθεο και άπιστο. Στην περίλαμπρη Βυζαντινή αυτοκρατορία, το έθνος και η Εκκλησία συμπορεύεται. Οι Βυζαντινοί τότε, ξέρετε ποιον εθνικό ύμνο είχαν? Είχαν τον εθνικό ύμνο «Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια». Ο Πατριάρχης ήταν αρχηγός του έθνους. Οι άνθρωποι ήταν πολίτες του έθνους και της Εκκλησίας. Το έθνος βαπτιζόταν και μεταμορφωνόταν εν Χριστώ μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ελάμβανε ολόκληρο το έθνος των αγιασμών την χάρη και την ευλογία από τα μυστήρια και από τις λειτουργίες. Σήμερα όλα υπό ισοπαίδωση. Διαλύστε τα, Κύριοι, μην αφήσετε τίποτε, αλλά θα υπάρξουν τα γη, θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα σηκώσουν το ανάστημα και θα αγωνιστούν. Ελάς, ελάς, τι με διώκεις, σκληρώνσει προς κέντρα λαχτίζει. Μόνο κοντά στον Κύριο Χριστό θα πάρουμε δύναμη. Thank you.
αυτόν προσκυνήσομεν και δοξολογήσομεν εις πάντας τους αιώνας, έψαλαν αγιορείτες πατέρες από την Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας, για την οποία θα ασχοληθούμε απόψε. Προσφυλείς μου τηλεθεατές, μέσα λοιπόν σε αυτήν την ανεμοζάλη της εποχής μας, που δεν έμεινε τίποτε όρθιο, που γίνεται μια αχαλήνωτη κούρσα για ισοπαίδωση των ηθικών αξιών και για καταστροφή της νεολαίας μας, που η νεολαία μας φθήρεται και διαφθήρεται, δυστυχώς οι σκοτεινές δυνάμεις προσπαθούν να μας οδηγήσουν σε αποθρησκειοποίηση, σε αποχριστιανικοποίηση και σε αποορθοδοξοποίηση. Θέλουν να καταστρέψουν παντελώς την Ελλάδα μας. Το Άγιον Όρος όμως παραμένει ο θεματοφύλακας της ορθόδοξης παράδοσης, που χωρίς αυτήν την ορθόδοξη παράδοση δεν θα υπήρχε αλήθεια στον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός θα είχε, ακούστε το, μόνον μουσιακή αξία. Το Άγιον Όρος μιλά με την σιωπή του για όσους θέλουν να το ακούσουν. Πράγματι, οι αγιορείτες όταν μας μιλούν, μας διδάσκουν και όταν σιωπούν, μας οικοδομούν. Συνεχίζουμε την τηλεοπτική μας εκπομπή, που απόψε, προσφυλείς μου τηλεθεατές, καθίστε όπως είστε, πάρτε το τσακάκι σας, το γλυκάκι σας, το καφέ σας και θα ανεβούμε σε ψηλές κορυφές απόψε. Θα πάμε να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος, που από μακριά φαίνεται σαν ένας πύργος μετέωρος με πολυάριθμους εξώστες. Έχει ύψος 333 μέτρα. Σαν να ευρίσκεσαι μεταξύ ουρανού και γης, όταν ευρίσκεσαι πάνω σε αυτό το ουράνιο πραγματικά οικοδόμημα της Ιεράς Μονής
της Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Η μεγαλοπρεπής αυτή μονή, η σταυροπηγιακή, πατριαρχική και βασιλική μονή της ιεράς της μονής, η μονή Σίμωνος Πέτρας, χτίστηκε τον 13ο αιώνα από τον Άγιο Σίμωνα, ο οποίος ασκήτευσε σε ένα μικρό σπήλαιο πάνω από τη μονή. Ο Άγιος Σίμων για 2 ολόκληρα χρόνια έβλεπε περίλαμπρον αστέρα να περικάθεται πάνω στο βράχο και θεώρησε καλόν ότι είναι θέλημα Θεού να χτιστεί η μονή πάνω σε αυτόν τον βράχο. Όταν οι μαστόροι και οι χτίστες άρχιζαν να χτίζουν τη μονή πάνω σε αυτόν τον απόκριμνο βράχο, αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες. Και έτσι, λόγω του ότι ήταν επικίνδυνο, έπρεπε να σταματήσουν. Ο Άγιος Σίμων, προέτρεψε τον διάκονο Ισαΐα να κεράσει στους μαστόρους ρακί και εν συνεχεία να τους απολύσει εν ειρήνη. Ξαφνικά, ο διάκονος Ισαΐας έπεσε σε βάθος 70 μέτρων. Όλοι νόμιζαν ότι ήταν νεκρός. Επήραν και φέρετρο για να τον βάλουν μέσα. Και αυτός ήταν σώος και αυλαβής και θεώρησε καλόν ο Άγιος Σίμων, ο Σιμωνοπετρίτης, να συνεχιστούν οι εργασίες της Ιεράς Μονής πάνω σε αυτόν τον βράχο. Επειδή, σας είπα, έβλεπε περίλαμπρον αστέρα να περικάθεται, ονόμασε την Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους και Νέα Βηθλεέμ. Στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας διασώζεται μέσα σε λειψανοθήκη το δεξί χέρι της μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, το οποίο διατηρεί τα νεύρα και το δέρμα και έχει θερμοκρασία ζωντανού ανθρώπου. Το προσκύνησα πάνω από 30 φορές και τις 30 φορές διεπίστωσα ότι το δεξί χέρι της Μαρίας της Μαγδαληνής ήταν πάντοτε ζεστό. Υπάρχει εξήγηση, βεβαίως, ότι γίνονται θαύματα στην Εκκλησία μας, όπως γίνεται το θαύμα για τον αγιασμό. Πάρτε αγιασμό και νερό και μετά από 6 μήνες ανοίξτε το. Το νερό θα βρωμίσει, ο αγιασμός θα υπάρχει. 5 χρόνια, 10, 20, 30. Ο Άγιος Αμνός της Μεγάλης Πέμπτης που διατηρείται, το Άγιο Φως που βγαίνει στα Ιεροσόλυμα, αυτά είναι θαύματα. Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν μπόρνη όπως πολλοί θέλουν να την παρουσιάσουν. Ήταν μία γυναίκα η οποία βασανιζόταν, ακούστε το, από 7 δαιμόνια τα οποία την απάλλαξε ο ίδιος ο Κύριος και ένεκα αυτού του γεγονότος υπήρξε πιστός, ακόλουθος κοντά του. Γι' αυτό μετά τη Σταύρωση κατέφυγε στη Ζάκυνθο και εκεί υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Μαριές, πήρε το όνομα από τη Μαρία τη Μαγδαληνή και πήγε στη Ρώμη για να καταγγείλει τους σταυρωτές του Χριστού. Η Εκκλησία μας τιμά τις μυροφόρες, τις Άγιες αυτές γυναίκες που παρόλο τον φόβο και τρόμο που σκορπούσαν οι σταυρωτές του Χριστού επήραν τη στεναρά απόφαση να πάνε στο φρικτό μαρτύριο του Γολγοθά για να αλείψουν με μοίρα το πανάκραντο σώμα του Κυρίου μας. Για τη φλογερή τους αγάπη και πίστη στο Χριστό, πρώτες αξιώθηκαν να ακούσουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως, που αν δεν υπήρχε η Ανάσταση του Χριστού μας, μάταια θα ήταν η πίστη μας. Όταν ο Χριστός είπε στη Μαρία τη Μαγδαληνή «Μη μου άπτου», ήθελε να της πει ότι ακόμα δεν είμαι δικός σας. Δικός σας θα γίνω όταν ανεβώ στον Πατέρα μου. Δικός σας θα είμαι όταν εσείς με πιστεύετε με την έκτην αίσθηση που λέγεται πίστη,
που σημαίνει πεποίθηση, εμπιστοσύνη, βεβαίωση. Η Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας σήμερα αριθμεί γύρω στους 110 μοναχούς, είναι όλοι μορφωμένοι και ηγούμενος είναι ο ιερομόναχος Ελισαίος. Πάμε λοιπόν να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας. Στήρι πάνω στον βράχο. Το επτάωροφο μοναστήρι της Σιμωνόπετρας είναι το τολμηρότερο οικοδόμημα του Αγίου Όρους και ένα θαύμα στην μοναστηριακή αρχιτεκτονική. Στέκει κυριολεκτικά σκαρφαλωμένο σε έναν απότομο βράχο και αγναντεύει με όλη την επιβλητικότητά του την θάλασσα της νότιο-δυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Τιμάται στη γέννηση του Χριστού σε ανάμνηση του οράματος του ιδρυτή του. Η ίδρυση του μοναστηριού οφείλεται στον Όσιο Σίμωνα, που έζησε στο Όρος στα μέσα περίπου του 13ου αιώνα. Ο Όσιος ασκήτευε εδώ όταν είδε ένα φως πάνω στο βράχο τη νύχτα των Χριστουγέννων, από το οποίο οδηγημένος ήρθε στο σημείο αυτό και άρχισε το χτίσιμο του μοναστηριού. Στο δύσκολο έργο του τον βοήθησαν και οι άλλοι μοναχοί που ήλθαν να μονάσουν κοντά του και μερικοί από αυτούς διέθεσαν μάλιστα όλοι τους την προσωπική περιουσία. Από κοιμήλια η Σιμωνόπετρα διαθέτει ένα τεμάχιο του τιμίου ξύλου, λείψανα διαφόρων Αγίων όπως το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής και του Αγίου Διονυσίου του Ενζακίνθο, ιερά άμφια και λειτουργικά σκεύη, σταυρούς, εγκόλπια, πολύτιμα καλύματα Ευαγγελίων, φορητές εικόνες και άλλα κοιμήλια. Η βιβλιοθήκη της Μονής έχει να παρουσιάσει 123 νεότερα χειρόγραφα στο σκευοφυλάκιό της, ενώ σε άλλον χώρο έναν μεγάλο αριθμό εντύπων βιβλίων. Στη Μονή εξαρτώνται 5 κελιά στην περιοχή των Καριών, ενώ διαθέτει μετόχια έξω από το Άγιο Όρος. Η Μονή της Σιμωνόπετρας ακολουθεί κοινοβιακό σύστημα ζωής και διαχειρήσεως και κατέχει την 13η θέση στην ιεραρχία των Αθωνικών Μοναστηριών. Σας άρεσε η Ιερά Μονή της Σιμωνόπετρας? Όπως τον είδατε, είναι 7 όροφοι πάνω στο βράχο. Συνεχίζουμε την τηλεοπτική μας εκπομπή, που απόψε μιλάμε για την Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας. Εκεί ζει και ο μεγάλος υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, που λέγεται το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ο ιερομόναχος Αθανάσιος, ο οποίος είναι και σπουδαίος ψάλτης. Και η υμνογραφία, να ξέρετε, ότι είναι μάθημα στη θεολογική σχολή, το οποίο ασχολείται με τη συστηματική έρευνα, εμφάνιση, ανάπτυξη μορφής και αξίας των εκκλησιαστικών ύμνων. Ο πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης μονάζει στην Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας μαζί με τον πατέρα του, τον σαρκικό του πατέρα, που ονομάζεται ιερομόναχος, είναι και αυτός παπάς, ιερομόναχος Γαλακτίων. Η δε μητέρα του είναι καλόγρια και μάλλον, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ηγουμένη με τις δύο κόρες της στην Ιερά Μονή Ορμίλιας στη Χαλκιδική, ευλογημένη οικογένεια. Ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιερομόναχος Αθανάσιος, είχε μεγάλες εμπειρίες με τον γέροντα Παΐσιο, τον αείμνηστο. Οι εμπειρίες του υπήρξαν συγκλονιστικές και αξιοθαύμαστες. Ας τον ακούσουμε. Ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε κοντά στον γέροντα Παΐσιο για αρκετά χρόνια, διηγείται. Για μένα ήταν μεγάλη ευλογία ο συνδεσμός μου με τον μακαρίτη του γέροντα,
που άρχισε από το 70 όταν πρώτο ήρθα στο Άγιον Όρος και συνεχίστηκε μέχρι την λίγο καιρό πριν κοιμηθεί. Και ιδιαίτερα η ευλογημένη περίοδος ήταν το 75 με 76 όταν έκαμε αρχιγραμματέας στην Ιερά Κοινότητα και δεν είχαμε πολλή δουλειά τότε, μου είχε πει όταν θα ευκαιρίσει να κατεβαίνεις κάτω να τα λέμε. Τελειώναμε νωρίς τη δουλειά, έπαιρνα τον μπαστούνάκι μου και κατέβαινα κάτω στο γέροντα σχεδόν κάθε απόγευμα όταν είχε καλό καιρό, αλλά και με κακοκαιρίες και είχα την ευκαιρία να δω πολλά πράγματα υπερφύσιν, τα οποία έκαμε με τη χάρη του Θεού, να ακούσω πολύ ωραία πράγματα από αυτά που έλεγε στους άλλους, αλλά και σε μένα όταν είχαμε προσωπικές συζητήσεις και μου έμενε βαθιά χαραγμένος μέσα, αλλά και μετά την κοιμησή του έχω πολλά βιώματα, τα οποία με τροφοδοτούν και εμένα πνευματικά έτσι. Όσον αφορά τώρα το τι θα μπορούσαμε, μάλλον σε ποιο σημείο θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε την κουβέντα μας, είναι λίγο δύσκολο, ότι ήταν τόσο πολύπλευρος άνθρωπος και είχε τόσα πολλά γνωρίσματα πνευματικά και χαρίσματα που είναι δύσκολο, ας πούμε, σε μια μικρή διάρκεια, έτσι, μικρή συνέντευξη να υποθούν. Μόνο θα ήθελα να σας πω, ας πούμε, την τελευταία φορά που πήγαμε με τον γέροντα και τον είδαμε, πριν βγει έξω, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, κατέβηκε λίγο έτσι νευριασμένος, θυμωμένος, βάλαμε μετάνοια, ευλογημένες ψυχές, τι γίνεται, λέω, εσείς γέροντα, τι κάνετε, τι να κάνω και πέρα, υποθέσουμε να πούμε όπως έλεγε, τρελάθηκε ο κόσμος, λέω, γιατί το λες αυτό το πράγμα, τι να μην το πω, ευλογημένες ψυχές, Άγιο με ανεβάζουν, Άγιο με κατεβάζουν. Εμένα λέει και το παπά Εφραίμ στα κατουνάκια. Ο παπά Εφραίμ, εντάξει, είναι Άγιος, αλλά εγώ τι σκουριασμένο στην Εκκλησία είμαι και τι βλέπει ο κόσμος επάνω μου και με λέει Άγιο. Θεός να μιλήσει, ας πούμε, σε υποθέσουμε όπως λέει, έτσι χαρακτηριστικά. Και λέει, εγώ να σου πω, γέροντα, σήμερα λέει υπάρχουν 50 ζωντανοί Άγιοι στο Άγιον Όρος, μεγάλης ολκής, αλλά είναι πιο εξαιρεμένο το βλάκα που βγήκε εφήμιμο στην Αθήνα και δεν μπορώ να τη σημάσω. Παρακαλούν τον Χριστό μας και του λένε, μη μας δώσεις τη δόξα σε αυτή τη γη, κράτησέ την για την άλλη ζωή. Και ο φιλότεκνος, συγκεκριμένα έτσι είπε, ο φιλότεκνος πατέρας, ακούει τα φιλότιμα παιδιά και τους κάνει το χατήρι. Αλλά πού σας υποθέσουμε, το γύρισε μετά έτσι στο χιούμορ που συνήθιζε και λέει, εμείς από εδώ, από την ανατολική πλευρά, επειδή έχουμε λίγο υγρασία, δεν ευδοκιμεί πολύ η αγιότητα, έχουμε μόνο 14. Ενώ εσείς από τη δυτική που σας βλέπει ο ήλιος περισσότερο, έχετε 36. Και πραγματικά αυτό που είπε ο γέροντας, το έχω διαπιστώσει πολλές φορές, υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Τώρα βέβαια οι αδελφοί μας στον κόσμο διαρωτούνται και πολλές φορές και μας το γράφουν, μας τηλεφωνούν ή προσωπικά όταν έρχονται εδώ, όταν βγαίνουμε έξω. Υπάρχουν σήμερα μεγάλες μορφές σαν τον Πάτερ Παΐσιο, σαν τον Παπά Εφραίμ, σαν τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Υπάρχουν, αλλά απλώς ο Θεός δεν κρίνει κατάλληλο τον καιρό να τους φανερώσει. Όταν τρώμε συνέχεια κρέας, 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 του βαριέμαστε καμιά φορά και το, έτσι δεν το εκτιμούμε καλά. Αν φάμε μια φορά το μήνα, πιο καλά το εκτιμούμε. Και αν φάμε και μια φορά το χρόνο, ακόμα πιο καλά. Έτσι είναι και με τους Αγίους. Γιατί καμιά φορά τους συνηθίζουμε και τους Αγίους και δεν μας κάνει εντύπωση μετά. Λοιπόν, μετά τον πατέρα Αθανάσιο Συμπονοπετρίτη που ακούσαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή από Καλαμάτα έχουμε τον κύριο Χριστόφιλο Ευστάθιο, φιλόλογο, θεολόγο, τέος λυκειάρχη. Τέος λυκειάρχη, ο οποίος αγωνίζεται υπερπίστεως και πατρίδος. Μάχεται για την Ορθόδοξη παράδοση και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Ευστάθιε Χριστόφιλε. Καλησπέρα κύριε Νικόλαε Ζαχαριάδη, της Ιεράς Επιστήμης Ομότεχνε. Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε, ναι, να συγχαρώ τόσο το κανάλι σας, όσο και εσάς προσωπικώς, διότι έχετε την ευγενή καλοσύνη. Και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, που συμπαρίσταται στο... Βεβαίως, και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίας
Κύριο Αγγίλο Γερμανό. Κύριο Γερμανό. Βέβαια. Ο οποίος μας θυμίζει τον παλαιόν πατρόν Γερμανό. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Ναι. Διότι συνεχίζει το αγωνιστικό του πνεύμα. Βέβαια. Το επαναστατικό. Κάτω από τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ενεργούμε, γράφουμε, μιλάμε, κηρύττουμε κλπ. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα ήθελα πρωτού προχωρήσουμε στην εκπομπή μας να σας πω, κύριε Στάθιε, ότι στην Κύπρο, την πατρίδα μου, η λέξη τάσος με σίγμα είναι ο Αναστάσιος. Η λέξη τάσος με δύο σίγμα είναι ο Ευστάθιος. Ο Ευστάθιος, δεν πέρα όλα. Λοιπόν, ξέρετε, οι εκπομπές μας μεταδίδονται και στον αριθμό 21 και στην Καλαμάτα που πολλοί μας παρακολουθούν. Βεβαίως. Και έχουν σχέση με το Άγιον Όρος. Απόψε μιλάμε για τη Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Κύριε Ευστάθιε Χριστόφιλε, σεβαστέ μου, όταν μιλά ή γράφει κάποιος για το Άγιον Όρος, για την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, το εργαστήριο της αρετής, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πολύ πιο δύσκολο όταν παρουσιάζει από οθόνης, από τηλεοράσεως το Άγιον Όρος. Χρειάζεται μια πνευματική αναγέννηση, μια εσωτερική μεταμόρφωση για να αφουγκραστεί κανείς αυτήν τη μυστική κραυγή του Αγίου Όρους. Σας ρωτώ, επειδή είστε και θεολόγος και φιλόσοφος, πώς η θεολογία και η φιλοσοφία εκφράζονται στο Άγιον Όρος. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σημαντική και θα αρχίσω και θα αφορμηθώ από αυτό που είπατε στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Δηλαδή από τη διαπίστωση της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μάλιστα. Ότι έχουμε την παγκόσμια πρώτη εις την διαφθορά. Αυτά μας τα είπε ο σεβαστός μας καθηγητής της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Νιάρχος Κωνσταντίνος. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, αφορμόμαι λοιπόν από αυτό, διότι θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η φιλοσοφική σχολή Αθηνών, ειδικώς η φιλοσοφική σχολή Αθηνών και γενικότερα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, διότι εκπροσωπεί και σχολάς των θετικών επιστημών, μαζί με την Ακαδημία Αθηνών, αποτελούν τα δύο σύγχρονα ιδρύματα τα οποία αποτελούν τη συνέχεια της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Μάλιστα. Ακούμε με πολύ προσοχή. Έτσι. Θέλω να παραμείνετε πώς εκφράζεται η θεολογία και η φιλοσοφία στο Άγιον Όρος. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ο αείμνηστος καθηγητής της φιλοσοφίας εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα κατά τρόπο εκτενή. Ακούμε λίγο σύντομα. Με το θέμα του Άγιον Όρος και Ορθοδοξία. Μάλιστα. Όπου εκεί ο κύριος ακαδημαϊκός, ο αείμνηστος, ούτε ο λίγο ούτε πολύ, μας λέγει ότι δύο είναι τα ιδρύματα με χιλιόχρονη ζωή. Η Ακαδημία του Πλάτωνος και το Άγιον Όρος. Πω, φοβερόν. Η Ακαδημία, λέγει ο Θεοδωρακόπουλος, καλύπτει με την ζωή της 4 περίπου αιώνας προ Χριστού. Ναι. Και 5 πλέον αιώνας μετά Χριστόν. Πολύ ωραία. Ιδρύθηκε το 387 προ Χριστού και εκκλήσει επί χριστιανού το 529 μετά Χριστόν. Δεν λέγει βέβαια εδώ ο κύριος ακαδημαϊκός, διότι δίνει και χρόνο περισσότερο, να διευκρινίσει ότι ορθώς εκκλήσει τότε η φιλοσοφική σχολή Αθηνών, διότι από καθαρά σχολή θεωρίας και φιλοσοφίας είχε εκτέσει η σχολή
μαγκανίας και μαγείας. Μάλιστα. Δηλαδή, εστρέφεται εις πρακτικάς αντιθέτως προς την καθαράν φιλοσοφία και την ηθική φιλοσοφία. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Έτσι. Ναι. Έχετε επισκεφθεί το Άγιον Όρος, κύριε Ευστάθιε? Δεν το έχω επισκεφθεί. Και γι' αυτό ο θαυμασμός μου παραμένει αμύωτος περισσότερο που δεν το έχω επισκεφθεί. Και είναι ασήκαστο στην νοσταλγία μου να το εμπιστευτώ. Μάλιστα. Το Άγιον Όρος βοήθησε τα μέγιστα στα γράμματα και στα σχολεία. Ακριβώς. Πρωτοστάτησε για τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων. Βεβαίως. Ο Άγιος πλέον της Εκκλησίας μας έχει ανακηρυχθεί από τη Σερβική Εκκλησία, ο Ιουστίνος Πόποβιτς, Άγιος πλέον. Βεβαίως. Άγιε Ιουστίνε, πρέσβευε υπέρ ημών, λέμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, είπε ότι η καρδιά του Χριστού, η μισή είναι η Εκκλησία και η άλλη μισή είναι το σχολείο. Έτσι. Σας ρωτώ, σήμερα... Θα μου επιτρέψετε, ναι, να διακόπτω, ναι, να πω εδώ ότι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος εφήτησε, όπως γνωρίζετε, στην Ακαδημία, ναι, ναι, Αθηνών, και είναι ο θεωρητικός του μοναχικού βίου, ναι, λέγει ότι, και ο οποίος είναι ο ιδρυτής μοναστηρίων, πλησίων των πόλεων, μάλιστα, λέγει ότι τα μοναστήρια πρέπει να είναι τοποθετημένα εγκύτερων των πόλεων και όχι όπως λέγουν ορισμένοι επίσκοποι μακράν των πόλεων, ορισμένοι μοντέρνοι επίσκοποι. Εντάξει. Είναι, γιατί λέει, ναι, είναι μήτε το φιλόσοφον ατινόνιτον ή ωραία, μήτε το πρακτικό αναφιλόσοφον. Ναι. Έχει λοιπόν ο Βασίλειος συνείδηση πολύ της ιδέας των δύο αυτών θεσμών. Ναι. Το και μάθημα του... φιλοσοφής ακαδημίας, ναι, και του πρακτικού βίου του ησυχαστικού του μοναχισμού. Ναι. Επειδή, λοιπόν, επειδή είστε εκπαιδευτικός και με πείρα, τώρα αφιπηρετήσατε, ναι, το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να είναι θρησκειολογικό, ομολογιακό, κατηχητικό. Ποια η γνώμη σας? Λοιπόν, επειδή είναι της μόδας τώρα τελευταία, ναι, από πολλούς είτε εχθρούς της πίστεως, φανερούς, ή άλλους εχθρούς της πίστεως συγκεκαλυμμένους. Ναι. Άλλοι μεν άθεοι να λέγουν εξοδελισμός του μαθήματος θρησκευτικών από τα σχολεία. Μάλιστα. Άλλοι δε εκπρόσωποι του διαφωτισμού, του γαλλικού διαφωτισμού, άρα του αθεϊσμού, λέγουν ότι επειδή δεν μπορούν να επιτύχουν αυτών των απόλυτων σκοπών των, ναι, να μείνει μεν εις το σχολείο, αλλά να μην έχει δογματικό χαρακτήρα, ναι, αλλά θρησκεολογικό. Ναι. Έχουμε και μια ομάδα θεολόγων, δεν θολοκουλτουριάριδων, ευρωλιγούριδων, με το όνομα Καιρός, που θέλουν να... να βάλουν στα εγχειρίδια περισσότερο προτεσταντισμό και παπισμό. Ακριβώς. Παρά ορθόδοξη παράδοση. Ακριβώς. Και προσπαθούν να παρασύρουν ακόμη και ιεράρχες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, που έχει αναστήματα Μητροπολιτών, ναι, που είναι βαπτισμένοι μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, δεν θα επιτρέψουν. Και έχει λόγο η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων. Όχι ο καιρός, που οι απόψεις του καιρού είναι απόψεις παντός καιρού, όπως είναι τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Έτσι. Δυστυχώς. Ο μεγάλος φιλόσοφος και παιδαγωγός, ναι, εδώ Μεσσήνιος, ο Αείμνηος Κωνσταντίνος Γιωργούλης, μάλιστα, ο οποίος δεν είναι διάσημος διότι εφιλοσόφησε σχετικά με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την νεοτέρα, ναι, αλλά φιλοσόφησε και για την Βυζαντινή, τη χριστιανική φιλοσοφία. Να ακούσουμε. Και ιδιαίτερα για το μάθημα, την ουσία και τη διδακτική των θρησκευτικών. Μάλιστα. Έχει εκδώσει ένα ωραιότατο βιβλίο στις, ναι, εκδόσεις Παπαδήμα και ακριβώς επισημαίνει αυτό που είπατε πριν. Ότι η Ορθόδοξη Ομολογία δεν αναγνωρίζει την ιεραρχημένη και αυθεντική ιεροκρατία των Ρωμαιοκαθολικών. Ούτε βλέπει την Εκκλησία ως κοινότητα
στηριγμένη μόνο στην ατομική πίστη του καθενός από τα μέλη για τη δικαίωση. Έχω να σας πω ότι... Ναι, ναι, παρακαλώ. Έχω να σας πω ότι σε συνέδριο, ναι, για το μάθημα των θρησκευτικών που παρακολούθησα στην Αργολίδα, ναι, μας είπαν ότι η λέξη ομολογητής στην Ελλάδα σημαίνει νικητής. Η λέξη ομολογητής στην Ευρώπη σημαίνει χαμένος. Έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό να μας πείτε? Νικητής και χαμένος. Γιατί απολεμούν τον όρο ομολογία και ομολογητής. Μάλιστα. Έχουν δίκιο. Ομολογία στην Δύση και ομολογητής σημαίνει ο χαμένος άνθρωπος, ο οποίος ο δεν χαμένος, έχει καθαρά ομολογία. Ναι. Ενώ ο απόγονος του πρωτοχριστιανικού και του βυζαντινού ελληνισμού, του χριστιανικού, είναι ο ομολογητής που κάνει ομολογία πίστεως. Ναι. Και διότι τηρεί απαρεγκλήτως την ανώθευτη τη διδασκαλία των πρώτων χριστιανικών χρόνων και των μεταποστολικών και των πατερικών χρόνων μέχρι σήμερα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χριστόφιλε. Παρακαλώ. Πολλοί σήμερα λένε ότι το μάθημα των θρησκευτικών προσβάλλει την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Αυτό δεν ευσταθεί, γιατί η υπάρχουσα νομοθεσία απαλλάσσει αυτούς που δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα των θρησκευτικών, οι Εχοβάδες, Πεντηκοστιανούς κλπ. Και ήθελα να ρωτήσω, σε άλλα μαθήματα ο μαθητής μπορεί να επικαλεστεί λόγους προσωπικής συνειδήσεως, όπως την κοινωνιολογία, παραδείγματος χάρη. Δεν θέλω να παρακολουθήσω, κύριε, κοινωνιολογία, εγώ είμαι αναρχικός. Δεν θέλω να παρακολουθήσω ιστορία, γιατί εγώ είμαι εθνικιστής. Αυτό τι σημαίνει? Μόνο για το μάθημα των θρησκευτικών είναι η εξαίρεση, είναι η πολεμική που γίνεται εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον του μαθήματος των θρησκευτικών, που θέλουν να το κάνουν θρησκειολογικό για να το εξωστρακίσουν και να το βγάλουν τελείως από τα σχολεία. Ορθώς το επισημαίνετε. Η πρόθεσή των δεν είναι μόνο, δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ομολογίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλά είτε δια του εξοβελισμού, είτε δια του περιορισμού του σκοπού του μαθήματος των θρησκευτικών, δηλαδή της μεταβολής του από ομολογιακού μαθήματος εις θρησκειολογικό. Μα το 97% του πληθυσμού μας δεν είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κάποιος μου είπε, εσείς οι θεολόγοι στα σχολεία κάνετε προσιλητισμό. Πώς κάνω προσιλητισμό τη στιγμή που όλα τα παιδιά είναι βαπτισμένα στην ομοούσιον, αδιαίρετον και ζωπιών τριάδα? Μάλιστα τους είπα, και εγώ χαριτολογώντας, βαπτισμένος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δικαιούται την βάση 10. Έτσι, και όχι μόνον, αλλά επιτρέψουμε να προσθέσω το εξής, ότι υπάρχει η χριστιανική προσευχή, το Πάτερ ημών, το οποίο εξεταζόμενο δεν περιέχει καμία υπόνοια δόγματος χριστιανικού, αλλά ομιλεί περί του ενός στενιαίου Πατρός όλων των ανθρώπων, πάσης φυλής, παντός χρώματος, πάσης μορφώσεως, πάσης ηλικίας, πάσης κοινωνικής τάξης. Πολύ ωραία. Και που ενώνει κατεξοχήν, ναι, όλους τους ανθρώπους, είτε είναι ένθεοι, πιστοί, είτε είναι άθεοι ακόμη. Πολύ ωραία. Διότι σε τελευταία ανάλυση προκαλεί και τους τυχόν αθέους να θέσουν ερωτήματα περί υπάρξεως ή μη υπάρξεως του Θεού, για να λάβουν απάντηση όχι μόνο από τον καθηγητή, αλλά και από τους συμμαθητάς των, για τη διαλεκτική μεθόδου. Μάλιστα. Απάντηση και αναφορά εις τις 5 γνωστές αποδείξεις περί υπάρξεως του Θεού. Μάλιστα. Αλλά, ναι, παρά τα αυτά, για να μην γίνεται παρεξήγηση, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία με το μάθημα των θρησκευτικών που τη συνδέει με την κρατική παιδεία, ναι,
δεν επιμένει ούτε στην κατήσχυση των γνωστών οντολογικών αποδείξεων, ούτε στην απόρριψη αυτών των αποδείξεων. Διότι πιστεύει ότι επέτεινα των αποδείξεων υπάρχει το θρησκευτικό βίωμα. Έτσι. Αυτό αποτελεί κατεξοχήν τη βεβαίωση περί της υπάρξεως του Θεού. Μάλιστα, διότι ο άνθρωπος ο χρόνος περνά και με ειδοποιούν, πρέπει να τελειώσουμε. Μάλιστα. Πάνε να μας δημιουργήσουν ένα κράτος άθεο, άθρησκο. Χωρίς Χριστό, λέγει ο Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Έτσι. Ο σιωνιστής Κίσιγκερ είπε ότι θέλετε να αλώσετε και να καταστρέψετε τους Έλληνες, κόψτε τους το φίλτρο που έχουν προς την θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χριστόφιλε, για αυτές τις εύστοχες απαντήσεις σας. Σας διαβεβαιώ εσάς, ναι, το κανάλι σας και τους ακροατάς. Τον λόγο έχετε εσείς και τελειώνουμε. Ο Κίσιγκερ και οι οπαδοί του δεν θα κατησύσουν της αληθείας. Διότι ο χριστιανισμός, ο Χριστός, ο χριστιανισμός και το μάθημα των θρησκευτικών είναι δύναμη, αλήθεια και ζωή. Και αυτά δεν κατανικώνται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμότατα. Να είσαστε καλά. Και εσάς και καλή το καλά δύναμη. Για την ωραιοτάτη εκπομπή. Ο Θεός και η Παναγία να είναι βοήθειά σας. Επίσης. Συνεχίζουμε την τηλεοπτική μας εκπομπή, αγαπητοί και προσφυλείς μου τηλεθεατές. Όσοι ανοίξατε τώρα τους δέχτες της τηλεοράσεώς σας, είχαμε τηλεφωνική σύνδεση με τον αγωνιστή φιλόλογο, θεολόγο, κύριο Χριστόφιλο Ευστάθιο, τέος λυκειάρχη από την Καλαμάτα. Στην Ιερά Μονή της Σιμωνόπετρας έζησε ο μεγάλος γέροντας Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος εκοιμήθη το 1957. Έδειξε δείγματα αγιότητος, κατέστην εστία ευωδίας πνευματικής, άνθος θεοχαρίτωτο, ουράνιο νέκταρ και στη ζωή του εφάρμοζε το του Αποστόλου Παύλου «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας Ιερώνυμος, «Όποιος συνδεθεί με τον Θεό», γράψτε το αυτό, «γίνεται και αυτός ένας μικρός παντοδύναμος». Καθημερινά μνημόνευε 2.500 ονόματα. Όταν λειτουργούσε, τα δάκρυά του έτρεχαν ποτάμι και το πρόσωπο του έλαμπε σαν τον ήλιο. Είχε 15 καθηγουμένες ιερών μονών της Ελλάδος πνευματοκόρες, 300 μοναχούς πνευματικά τέκνα και πάνω από 8.000 πνευματικά τέκνα. Ήταν ένας άνθρωπος στον οποίον η καρδιά του και ο νους του άδειαζαν απ' όλα για να γεμίσουν με τον φωτοδότη Χριστό. Η Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας ανέδειξε στο πέρασμα των χρόνων και εναρέτους μοναχούς. Εκεί έζησε και ο ιερομόναχος Κυπριανός από το Δάλι της Λευκωσίας, από το χωριό μου, έζησε στην Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας και πήγε στην Ιερά Μονή του Σταυροβουνίου, όπου εκεί μεταλαμπάδευσε το αγιορείτικο αυτό πνεύμα. Η όλη ζωή στο μοναστήρι, σε κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους και κυρίως και για την Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας που μιλάμε απόψε, η όλη ζωή είναι χαρά Θεού, ευλογία Κυρίου. Μείνετε στην οθόνη σας. Ο μεγάλος πολυέλεος στο καθολικό της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Στις πανηγυρικές ακολουθίες οι μοναχοί κινούν τον πολυέλεο. Οι κινήσεις του συμβολίζουν την παρουσία των αγγέλων, την κίνηση των πνευμάτων. Ένα βασικό στολίδι του πολυέλαιου είναι ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου. Όταν το 1453 οι Τούρκοι κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη, καταλήθηκε το Βυζάντιο με τη χιλιόχρονη ιστορία του. Και όμως ένα κομμάτι του Βυζαντίου εξακολουθεί να ζει ως σήμερα στον Άθο.
Η Ελλάδα, το Αιγαίο, η Ιερή Θάλασσα, όπου χίλια νησιά κάτω από το γαλανό ουρανό σου γεννούν όνειρα για δροσιά και ξεκούραση. Στο βορρά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, απλώνεται η Χερσόνησος της Χαλκιδικής μέσα στο καταγάλανο Αιγαίο. Στον ανατολικό δάκτυλο της Χαλκιδικής βρίσκεται το Άγιον Όρος ή πιο σύντομα ο Άθος, με πρωτεύουσα τις Καριές, με 20 μονές, 12 σκήτες και εκατοντάδες ερημητήρια, όπου εγκαταβιώνουν σήμερα 1.200 περίπου μοναχοί από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Το μήκος της περιοχής αυτής είναι 46 χιλιόμετρα και το πλάτος της κυμαίνεται από 6 ως 12 χιλιόμετρα. Η συνολική έκτασή της είναι 336 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη νότια άκρη υψώνεται 2.000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα το Μαρμάρινο βουνό, που έδωσε και το όνομα στη Χερσόνησο, ο Άθος. Μια παλιά παράδοση λέει, μια μέρα η Παναγία, ταξιδεύοντας στη θάλασσα, έφτασε στο Άγιον Όρος και παρακάλεσε τον Χριστό να της δώσει ως κήπο τη θαυμάσια αυτή περιοχή. «Κτήμα σου, κήπο σου, παράδεισό σου, λιμάνι για όσους θέλουν να σωθούν», είπε μια φωνή από τον ουρανό. Μερικά από τα μοναστήρια έχουν κτιστεί πριν από 1.000 χρόνια και έχουν πολύτιμους θησαυρούς. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, βιβλία και χειρόγραφα. Δεν υπάρχουν όμως αυτοκίνητα, ηλεκτρικό ρεύμα, ραδιόφωνα, εφημερίδες, ξενοδοχεία. Δεν υπάρχουν ακόμα γυναίκες, γιατί δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αυτές. Το ημερολόγιο διαφέρει κατά 13 μέρες από το συνηθισμένο και το βυζαντινό ημερολόγιο μετράει την καινούργια μέρα από τη δύση του ηλίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους. 5 η ώρα το πρωί με τη δική μας ώρα, 9 η ώρα με τη Βυζαντινή. Πρωί-πρωί. Πάνω από την κορυφή του Αγίου Όρους χαράζει μια καινούργια μέρα. Στον περίβολο της Σιμωνόπετρας χτυπά το σήμαντρο πρόσκληση στη λειτουργία. Η Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας στη δυτική ακτή του Άθο. Ιδρύθηκε το 14ο αιώνα από τον Όσιο Σίμωνα, ο οποίος τη νύχτα των Χριστουγέννων είδε ένα φως να λάμπει στην προεξοχή του βράχου ψηλά πάνω από τη θάλασσα. Και ο ιερέας που ακούσατε τα ειρηνικά με τη σπινάτη φωνή ήταν ο αείμνηστος γέροντας πατήρ ιερομόναχος Παντελεήμων Κάλτσονας, που εκοιμήθηκε κυρίω εκεί στην Αγία Άννα, στη σκήτη της Αγίας Άννης Αγίου Όρους. Το Άγιον Όρος διατηρεί και σήμερα τη χιλιόχρονη παράδοσή του. Σιμωνοπετρίτης μοναχός, ο πατήρ Νίκανδρος, έλεγε, τα κατέγραψα, «Θεολόγος δεν είναι εκείνος που έμαθε πολλά για τον Χριστό, αλλά εκείνος που έπαθε πολλά για τον Χριστό». Ο μοναχός Αντώνιος, εκεί στην Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας, έλεγε, «Θεό θα γευτείς ύστερα από ουσιαστικό παράδομα». Μείνετε κοντά μας. Σας πληροφορούμε
ότι κυκλοφορούν και οι πέντε πολυσέλιδοι τόμοι του θεολόγου καθηγητή και συγγραφέα Νικόλαου Ζαχαριάδη, έγχρωμοι, που έχουν σχέση με το Άγιον Όρος και τις σύγχρονες εμπειρίες. Εμπειρίες από τον αμίλητο κόσμο του Άθο, τόμος πρώτος. Είναι ένα βιβλίο πρωτότυπο με ζωντανές εμπειρίες που ο ίδιος ο συγγραφέας έζησε στο Άγιον Όρος σπουδάζοντας την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή κοντά στις μεγάλες μορφές της εποχής μας, τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον γέροντα Παΐσιο, που τον επισκέπτονταν τρία φίδια, ένα το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ, γιατί ζούσε προπτωτική κατάσταση. Οι γέροντες με το προορατικό και διορατικό χάρισμα αφήνουν άναυδο τον αναγνώστη με αυτά που θα διαβάσει. Εμπειρίες από τον αμίλητο κόσμο του Άθο, τόμος δεύτερος. Κυκλοφορεί ως συνέχεια του πρώτου τόμου. Το βιβλίο περιέχει συνέχεια των ζωντανών αθωνίτικων εμπειριών με αποκαλυπτικά προσωπικά γεγονότα που για πρώτη φορά δημοσιεύονται του οσιακού δυναμικού ερημίτη του Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη, του Λοκατσί της Ερήμου, του Αβραάμ του Αγίου Όρους, όπως χαρακτηριστικά τον έλεγα. Οι εμπειρίες είναι κατοχυρωμένες αγιογραφικά, πατερικά, θεολογικά. Στο βιβλίο, το άσπρο που βλέπετε, εμπεριέχονται εμπειρίες και με άλλους γέροντες, ακόμη με μάγους, υπνοτιστές, δαιμονισμένους, που αποδεικνύουν την δύναμη του Θεού και της προσευχής. Άγιον Όρος, το αγέροχο κάστρο της Ορθοδοξίας, τόμος γάμμα. Το βιβλίο που βλέπετε με την Παναγία είναι το βιβλίο για σας τις γυναίκες και για σας τους άνδρες που δεν έχετε πάει στο Άγιον Όρος, για να γνωρίσετε τις σκήτες, τις μονές και τους θησαυρούς του Αγίου Όρους. Είναι ένα βιβλίο κατατοπιστικό, οικοδομεί κάθε πιστό και κυρίως τις γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να βρεθούν στην Αθωνική Πολιτεία. Στον τρίτο τόμο γίνονται συζητήσεις με αγιορείτες γέροντες περί Δευτέρας Παρουσίας, περί Αντιχρίστου, περί παγκοσμιοποιήσεως και περί νέας τάξης πραγμάτων. Βιώματα και διδαχές συγχρόνων γερόντων. Τόμος τέταρτος. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με εκτενή σχόλια των βίων και την πολιτεία 20 συγχρόνων γερόντων. Αυτοί ως φωτεινοί οδοδείχτες στη νέα τάξη πραγμάτων δίνουν το μήνυμα της γνησίας Ορθοδόξου παραδόσεως, που είναι η μόνη αλήθεια στα προβλήματα και στα διέξοδα του ανθρώπου. Το βιβλίο «Βιώματα και διδαχές συγχρόνων γερόντων» είναι το βιβλίο για την οικογένεια, για τα παιδιά, όπου μέσα από τον βίον και την πολιτεία των γερόντων θα διδαχτούν πολλά. Άγιο Όρος, οι ασκητικοί γέροντες, είναι αληθινά πρότυπα πνευματικής ζωής, τόμος πέμπτος. Το γαλάζιο βιβλίο που βλέπετε, ο πέμπτος τόμος, είναι ένα βιβλίο αποκαλυπτικό και συγκλονιστικό, με οπτασίες, αγγελοφάνειες, προγνώριση θανάτου, ωφέλεια μνημοσύνου. Είναι συνέχεια των προηγουμένων τεσσάρων τόμων. Οι σύγχρονοι γέροντες, με την άσκηση, την αγάπη και τη λατρεία του Θεού, αναδεικνύουν το Άγιον Όρος σχολείο της μυστικής θεολογίας. Άλλοι διδάσκουν συνοπτικά και παραβολικά. Άλλοι έχουν έναν τρόπο διεισδυτικό. Άλλοι συμπάσχουν μαζί μας και έτσι φαίνεται ότι η Ορθόδοξη θεολογία δεν σπουδάζεται, βιώνεται. Επίσης παρουσιάζονται και οι συγκλονιστικές εμπειρίες που έζησε ο συγγραφέας μαζί με τον γέροντα Παΐσιο. Ο πέμπτος τόμος είναι το βιβλίο για αυτούς που επιζητούν σύγχρονες εμπειρίες
και σύγχρονα θαύματα. Διανθίζεται και αυτό με ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Όσοι θέλετε να προμηθευτείτε και τους 5 τόμους, μπορείτε να αποτανθείτε στην διεύθυνση Νικόλαος Ζαχαριάδη, Βαρβάσενα, Πύργου Ηλίας, ταχυδρομικός κώδικας 2700, τηλέφωνο 2621-044-682. Υπάρχει και ο έκτος τόμος που έχει σχέση με τις χαριτόβριτες εικόνες και θαύματα της Παναγίας στο Άγιον Όρος, που θα εκδώσω προσεχώς. Το Άγιον Όρος είναι η Ακρόπολης της Ορθοδοξίας, το εργαστήριο της Αρετής. Μέσα λοιπόν από αυτήν την τηλεοπτική εκπομπή είδαμε την Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της τηλεοπτικής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα που θα πάμε να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου στο Άγιον Όρος. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα. Oh, God.